Είναι μισό λεπτά και λίγο μου λένε ότι είναι στη γραμμή ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει τηλεφωνήσει διότι αναφερθήκαμε, λέει, σε δηλώσεις που έκανε. Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, σας ακούμε. Θέλω να πω στον φίλο μου τον Αποστόλη. Γεια σου, Άδωνη. Γεια σου, Αποστόλη. Καλή επιτυχία. Θέλω να πω στον φίλο μου Αποστόλη το εξής. Εγώ πράγματι έχω καταφερθεί και κατά του κυρίου Καραμαλή και κατά του κυρίου Σαμαρά όταν ήμουνα σε αντίπαλο κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό ήταν, αγαπητέ Αποστόλη, πριν πολλά χρόνια. Εσύ όμως. Πριν τρία. Πριν από τρία, φυσικά. Και αφού εξελέγει δύο φορές τον διάμεσο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ όμως έκανες αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Σαμαρά ενώ ήσουν στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Και ζητάω από τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, αν είσαι εσύ, που στο εύχομαι, να πεις, ναι, έκανα λάθος που αντιπολιτεύτηκα την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Για ποιο λόγο, όχι γιατί είναι κυβέρνηση του Σαμαρά, αλλά για τα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος που θες και εσύ να ηγηθείς και μεγάλη στιγμή να τα καταφέρεις. Όσον αφορά τη δήλωση του Φεβρουαρίου, δεν το λέει ο Γεωργιάδης, το λέει το Google, αν πατήσεις τη σχετική ανάρτηση. Γιατί δεν είπες μόνο να στηριχθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση, αλλά καταδίκασες και την τότε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Γιατί τι έλεγε, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια πολύ καλή κυβέρνηση και η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Και τι απέδειξε η ιστορία, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια πολύ καλή κυβέρνηση και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα ήταν μια πολύ επικίνδυνη κυβέρνηση. Αλλά αντί να τα λέμε έτσι, εγώ το πέντε χθες στο ραδιόφωνο που να μην στο πάνε, σήμερα που έχω τη συγκέντρωσή μου στο Sporting, σε καλό να έρθεις και να τα πεις όλα από εσένα στους δικούς μου ανθρώπους. Και αν τους κερδίσεις, έλα να γίνεις αρχηγός. Έτσι βγαίνουν οι αρχηγοί από όλοι. Όχι μακριά. Έλα στο λαό αυτού τολμάς, σήμερα στο Sporting σε 7 η ώρα. Εγώ θα σου δώσω το βήμα. Κύριε Τζιτζικώστα, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ τον αγαπώ τον Άδωνη. Είναι ένας μαχητής, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά το λέει η καρδιά του. Καταλαβαίνω γιατί τα λέει αυτά, επειδή όμως εμένα με ενδιαφέρει από Δευτέρα να είμαστε όλοι ενωμένοι και θα έχω την ευθύνη αυτής της παράταξης, γιατί πρέπει να την κρατήσω ενωμένη και να κοιτάξουμε πώς θα τη μεγαλώσουμε και πάλι. Δεν πρόκειται να το απαντήσω. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύουν. Ποτέ δεν είπα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η όποια κριτική άσκησα, κυρία Τσαπανίδου, στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας ήταν για να βελτιωθούμε. Γιατί αν δεν ασκήσεις κριτική, δεν μπορείς να βελτιωθείς. Και αύριο ως αρχηγός. Εγώ να χαιρετήσω, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη, να είστε καλά. Και αύριο και αύριο ως αρχηγός θα θέλω την κριτική. Γιατί χωρίς κριτική δεν βελτιωνόμαστε.